Πάμε παιδιά, η κάμερα στα χέρια μου. Ευχαριστώ τον φίλο τον Δημήτρη για το ένα λεπτό πλάνων από την νότια υπογειοποίηση, έξω από την παλιά 567, στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, έξω από την 567. Σας δείχνω τον τομέα 1 με το σοφάτισμα το μαύρο, το πεταχτό, δεν ξέρω πως λέγεται αυτό. Πολλή δουλειά γίνεται στα δυτικά, τοποθετούνται πολεμίστρες, καμάρες, παράθυρα με, πώς το λένε τα άλλο. Ναι, καταλάβατε τι εννοώ, ξέχασα την τέταρτη λέξη. Πάμε να τον τυπωρικό, μια περιφορά του γηπέδου. Ξεκινάω την παλιά 567. Τα σύλλο και τα 5 είναι μέσα, βλέπετε ένα εξ αυτών στο νοτιοδυτικό τμήμα εσωτερικά του γηπέδου. Το συνεργείο του Μητάη δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που τοποθετεί τούβλα. Τούβλα που θα τελειώσει η τοποθέτηση σε ένα μήνα από τώρα, περί το Φλεβάρι. Καλημέρα παιδιά! Τι έγινε? Μπράβο! Λοιπόν, πάμε περιφορά. Από το 11 τομέα να πάω στον 1. Άλλο ένα φορτηγό εδώ, παρέους τύπου, και αυτό θα πάει προς τα πάνω να πάρει άσφαλτο, κομμένη άσφαλτο. Από το βορρά. Πάμε. Την καλημέρα μου στον κύριο Παλσαμίδη. Μετά. Με τους ανακιστήρες και τους χιλιόμενες διαδρόμους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το κίτρινο που βλέπετε, επαναλαμβάνω, είναι σοφάτισμα, δεν είναι χρώμα, σοβάς είναι. Που έμπαινε στους αρμούς, στα πλακίδια των πολλών του αλατών, του αλετών των ανατολικών τμήματων της Αγιασοφιάς. Εδώ άλλο ένα μικρό πορτηγάκι έχει πάρει πάνω του υλικά για απομάκρυνση. Τα βλέπετε λασπωμένα γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί. Το μαστόρι να παίρνει ακόμα μία λαμαρίνα για να την πάει προς τα πάνω, να ταγιαστούν αλλού διαφορετικά. Ανταγιασμένα είναι, όπως τα βλέπω εδώ, ταγιασμένα είναι. Εδώ θα είναι χώροι δημοσιογραφικοί, αυτή η γωνία, στην παλιά 1-2 που δείχνει τώρα ο φακός. Σκαρώματα για να περάσουν καλώδια κάθετα. Σε κάθε ένα κλιμακοστάσιο υπάρχει και το κάθετο σκάρωμα. Μέχρι κάτω κάτω, στο μείον ένα υπόγειο. Γιατί αυτό εδώ που πατάμε παιδιά είναι το ισόγειο τώρα. Και ας είναι η υψομετρική διαφορά διαφορετική. Εδώ, αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα, το χώμα θα σκαφτεί. Αλλού 5, αλλού 6 μέτρα, αλλού 4, αλλού 3. Γιατί βλέπετε υπάρχει μία ανομοιογένεια έξω από το γήπεδο. Όπου υπάρχει κολόνα διαστημική, είναι το ισόγειο. Το σημείο 0, που μίλαγα χθες με τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παράσιο, τον γιατρό, και με ποιον άλλο να, για το σημείο 0, είναι οι πυλώνες. Από που ξεκινάει προς τα πάνω ο πυλώνας.
εδώ είμαστε που πατάμε τώρα, συν πολύ, συν κάποια μέτρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια περιφορά τώρα. Πάω, δυτικά, πάω βόρεια και, και δυτικά για να δούμε την τοποθέτηση των πολεμιστρών εκεί που μπαίνει μάλλον η έκτη. Να είστε όλοι καλά, την καϊκάρα. Ξεκινάμε παιδιά από τα βόρειο ανατολικά, εδώ που είναι το συνεργείο των σκαλοσιών. Τα παλικάρια τώρα θα στήσουν τη σκαλοσιά έτσι ώστε το συνεργείο του κυρίου Γιώργου να πάρει θέσεις μάχης για να πετάξει το πετακτό και το μάρμαρο, να αντεθούν τα τείχη και του βορειοδυτικού τμήματος, βορειοανατολικού τμήματος, συγγνώμη. Παλιά θύρα 1-2 και εδώ παλιά 21. Κάτω δεν βλέπω κίνηση από την πυλώνια οδό, εδώ που δεν έχει χτιστεί όπως και η άλλη πυλώνια οδός. Ό,τι είναι στο ανατολικό, οι δύο πυλώνες δεν έχουν χτιστεί όπως η δυτική. Από εδώ θα περνάνε μόνο αυτοκίνητα που θα είναι μόνο για χρήση κουρέματος του γκαζόν κτλ. Το ασθενοφόρο και διάφορα άλλα οχήματα, αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Θα μπαίνουν από την πυλώνια οδό. Λοιπόν, μην περιμένουμε πολύ τον εργάτη να πετάξει τη σκαλοσιά. Με αυτά από το βορρά, βόρειο ανατολικά. Πάω καρφί βορρά τώρα να δείξουμε τι άλλο έχει γίνει. Για το συνεργείο του Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Το πρώτο χέρι είναι Νίκο. Ωραίος. Βάφεται το βόρειο δυτικό τμήμα της Άγιας Σοφιάς, τα τείχη της Άγιας Σοφιάς βόρειο δυτικά, με την απαλή την όχρα, με προϊστάμενο εδώ τον Νικόλα, με το άσπρο καμπελάκι. Πάμε να αλλάξουμε κολόνα μάλλον. Πάμε για την κολόνα διαστημική στο ισόγειο. Έλα, βάλε μπογιά! Βάλε μπογιά στην κολόνα! Έλα, βάλε! Βάλε! Καλημέρα, παιδιά! Βάλε χρώμα, ρε! Έλα, μόνη παιχτούρα! Νάτι! Βάφεται και η κολόνα, παιδιά! Δυναμικά! Πρώτο χέρι βαφής, χρώματα διδεχρώμ, χρώματα από τον Νίκο το Χαριζάνου. Νικόλα την αγάπη μου. Κατάστημα στο νέο Ηράκλειο Χαριζάνου. Βλέπετε παιδιά, περάστηκε όλη η επιφάνεια μόνο με ένα βρέξιμο της Πατανόπουρτσας, αν τα λέω καλά, της Βούρτσας. Είσαι δύναμη, το κάλυψες όλο, παιχταρά μου. Από εδώ παιδιά έχουμε βαφή και από τα δυτικά θα δείτε το μεγάλο έργο που είναι τοποθέτηση των πολεμιστρών. Και η Αρμός έπιασε έργο δηλαδή, έπιασε δουλίτσα. Αν δεν κάνω λάθος, σας το είχα πει την Τετάρτη, ότι από εβδομάδα μπαίνει η Αρμός. Εντάξει, εντάξει, μην είναι ανησυχείς, εντάξει είναι. Μια μαμά τρελάθηκε με το γιο της, με το αυτοκίνητο. Μην το δειρείς, μην το δειρείς. Το παιδί ουρλιάζει, να κάνουμε τώρα. Δυστυχώς παιδιά, όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα, εντάξει, βγαίνει ο κόσμος για να διασκεδάσει εδώ στο Άριστος, αλλά είναι μικρά παιδιά, υπάρχει και η συγκοινωνία. Μια μαμά φοβήθηκε για το παιδί, πήρε έναν αμάξι, τώρα το παιδί κλαίει. Εντάξει, να τα πούμε και αυτά εδώ στο ζωντανό που κάνω τώρα και ό,τι σκέφτομαι το λέω, δεν το βάζω το μυαλό να δουλέψει, ό,τι λέει το μυαλό μου, μπαμ, το ρίχνω και γι' αυτό μου αρέσω.
για έναν φίλο ονόματι. Άλλος για Μιλάνο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη, άλλος για Μιλάνο. Ότι με είπε ότι με ξεβράκωσε ένας παοκτζής. Μαγκά, δεν με δίρε παοκτζής, με δίρανε αεκτζίδες. Επαναλαμβάνω, με δίρανε αεκτζίδες. Για να το βάλουμε και αυτό κατά νου. Και δεύτερον, που είπε γιατί κατέβασε το βίντεο, γιατί ανέφερα, μάγκα μου, τα εκατομμύρια που ζητάει ο φίλος, ο επιχειρηματίας. Και δεν ήθελε να ακουστεί το όνομα των εκατομμυρίων. Και εγώ δεν είμαι YouTuber, δεν ξέρω να σβήνω το βίντεο που ο Χρήστος έχει φύγει. Δεν μπορώ να κόψω το βίντεο, το σημείο εκεί, με τα χρήματα που ζητούσε ο επιχειρηματίας. Και εφόσον δεν ξέρω να το κόβω, το κατέβασα. Ναι, τα σκέτα. Για να ξέρουμε ποιος επώνυμος με το όνομά του βγαίνει και μιλάει και ποιος ανώνυμος, άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μιλάνο, όπως εσύ, ένας χάφτας του πληκτρολογίου και μόνο. Λοιπόν, παιδιά, τέλος και το βορεινό τμήμα. Είδαμε το βάψιμο. Έλα, ρε παιχτούρα! Του τμήματος αυτού και κατεβαίνω τώρα αποκλειστικά δυτικά με έργα τοποθέτησης των πολεμιστρών. Τι ΓΑΕΚ! Ξεκινάω από τα ένα πιο εντυπωσιακά πλάνα που έχω πάρει κατά την τρίχρονη ενασχόλησή μου με την κινηματογράφηση της Αγιασοφιάς. Βρίσκομαι στα δυτικά, παιδιά, όπου ο Γερανός ο Πασχάλης, ακριβώς στο κέντρο και στον τομέα των 7, έχει απλώσει τη δαγκάνα του και περιμένει να ανεβάσει το έκτο, την έκτη πολεμίστρα. Πάμε πιο λεπτομερέστερα να σας δείξω από το βόρειο τμήμα του δυτικού τομέα, των δυτικών τομέων, μέχρι εκεί που είναι ο Πασχάλης, το έργο. Λοιπόν, έλα. Εδώ τοποθετήσεις ενοικίασης κρυωμάτων ή Μουρχάλ. Ακόμα περιμένουμε τα 18 πρόσθετα εταλμπόντ. Εδώ θα δείτε βαμμένο, οριστικά βαμμένο. Όχι, δύο χέρια είναι, περιμένουμε το τρίτο. Με δύο χέρια το βορειοδυτικό κομμάτι του γηπέδου. Παλιά θύρα 19, νυν τομέας. Πέντε και έξι. Εδώ που ρωτάτε, παιδιά, εδώ στο πι αυτό θα μπει τζάμι. Τζάμι. Να κλείσει αυτό το πι, δηλαδή κάτω από τη μετόπη και τα παραθύρια, από κάτω το κενό που υπάρχει, αυτό εδώ, εκεί θα μπει το πι με τα τζάμια. Βλέπω στο ίδιο χρώμα ακριβώς και τα δωμάτια μέσα, τα διαμερίσματα. Ό,τι χρώμα βλέπετε έξω είναι και τα διαμερίσματα μέσα. Εδώ τι έπεσε, λεμονάκι. Το μαζεύουμε το λεμονάκι, τι, θα πάει χαμένο. Εδώ θα κερδίσουμε τον κύριο Πασχάλη. Θα πούμε τα δικά μας και θα συνεχίσω σε λίγο το βίντεο. Νικό! Καλή χρονιά, ρε! Για να δούμε τώρα! Ο Πασχάλης που είναι? Σπίτι, ξέρω. Θα ανεβάσεις? Όχι τώρα, διάλειμμα. Μετά. Όταν λέμε μετά, κάμισα, πάω ταράτσα. Άρα πάω ταράτσα, παιδιά. Λοιπόν, θα επιστρέψω μετά για να πάρουμε άρα το κατέβασμα με το σύστημα εδώ πέρα του Πασχάλη, του κύριου Πασχάλη. Βλέπουμε 5, ήταν 3, προσθέθηκαν 2, γίνανε 5 από την εταιρεία Αρμός. Με αυτά, παιδιά, πάω τα ράτσα και συνεχίζω με αποφώνηση από εδώ. Πάμε, φίλες και φίλοι. Πέγαμε στον Αρμό. Για πάμε γερά. Καλημέρα, παιδιά, καλή χρονιά. Τι κάνετε? Έλα, ρε Νικόλα, δώσε πράγμα.
Πάτε να μορφήνε για σοφιά, μάγκες. Βλέπω τρεις δεκασμένες έξω από το ειδικά από το γήπεδο. Η τέταρτη ανεβαίνει. Εδώ τι έχουμε, άλλες δύο βάσεις εκεί. Σωστά. Και πάνε σωστά. Ανεβαίνει τώρα πάνω. Ναι. Πού είναι τα παλικάρια πάνω? Οι μάγκες πού είναι που θα τα πιάσουνε? Εσύ είσαι? Μόλι παιχτούρα, ναι. Ωραίο σημείο που αυτό. Τα τείχη έτοιμα, βαμμένα, μοσκομυρισμένα. Το ασανσέρ πάρε ρε. Πάρε το ασανσέρ, πάνε πέσεις με τα σκαλιά. Λοιπόν, ανά ο Αντώνης. Αντών, καλή χρονιά ρε. Τι κάνεις, να κάνεις την οικογένεια. Και εσύ άγορο μου, και εσύ. Walkie talkie, η δουλειά. Πιάνουμε την 7η. Άρα μπήκανε 2. Ακόμα κάτω από την απουσία μου που κινηματογραφούσα γύρω το γήπεδο και την υπογειοποίηση. Μια χαρά. Το σύνολο 7. Άιντε να δείξει. Βλέπετε παιδιά, πιστεύω είναι αποκλειστικά τα πλάνα όπως φαντάζει το ντύσιμο με τις πολεμήτρες Παύλα Καμάρες που λέει ο πρόεδρος, με τα τείχη της Αγιασοφιάς. Ονειρικό, φανταστικό, μνημειώδες. Πάλι σάλτσα δεν έχω να βρω. Τα θέλω εδώ, ελάτε όλοι εδώ. Ο πίσω μου, ελάτε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι ΑΕΚ, κύριοι, λέγει ονόμα. Κοντά. Κοντά στο μικρόφωνο ρε. Νίκος και... Δημοσθένη. Και τι ομάδα είσαι? ΑΕΚ. Δεν άκουσα. ΑΕΚ. Μπράβο. Ο επόμενος, έλα. Δεν είσαι ΑΕΚ. Γκάπ, έφυγες. Έφυγε για να μην έχει ξυλίκι. Μόνο ΑΕΚ. Πάμε μαζί. Κύριοι. Εύχομαι την... εύχομαι λέω. Περιμένω τη στιγμή και την ώρα που... η Δήμη υπέρηξη της Νέας Φιλαδέλφειας, όποιον και να ρωτάω πιτσιρικά, θα μου λέει μόνο ΑΕΚ. Αυτό εύχομαι. Και όσοι ξέρετε παιδιά την ενθουσιασία μου, ξέρετε ότι είναι και αλήθεια. Να ρωτάω τι ομάδα είσαι ρε μαγκά, ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ ή τίγκα ΑΕΚ όπως λέω εγώ. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα για μένα που θέλω να περάσω στην νεολαία. Μακριά από μηχανάκια, σούζες και κόντρες, ναρκωτικά έξω. Υγεία και την ΚΑΕ. Θα περάσουμε κανένα κοινωνικό μήνυμα. Οπα. Βλέπετε λοξός, αλλά δεν μπορώ να το πάρω διαφορετικά, για να είναι ευθεία. Πρέπει να γύρω το κινητό και πάλι ευθεία δεν βγαίνει. Τα κάνω. Να πάω ψηλά. Καφέ πίνουμε, γαμώ το μισό καφέ. Και καφέ πίνουμε ντελόρο. Να γίνει και διαφήμιση στην ανιφιά. Άνοιξε δύο καταστήματα, ντελόρο, ένα Φιλαδέλφεια στο φανάρι της Δεγγελίας με το γήπεδο και ένα στη Νέα Ιωνία. Εδώ πιστεύω είναι ευθεία, μια χαρά. Μια χαρά. Και στρίβω, όπως στρίβει και τον drone ο καλλιτέχνης ο Γιάννης. Όσοι δεν είδατε παιδιά τον drone το εχθές, δείτε το, αποκαλυπτικό, τα δείχνει όλα. Τόσο και από το γήπεδο, τόσο και το χώρο που κινηματογράφησα το Σάββατο, την Βρετανία, τα δύο κτίρια, που
κάτω και κόπαστε και να τα πάρει και η ΑΕΚ. Έχουμε 4.000 κάτω, νότια, για διασκέδαση, να βλέπουμε και την κηπεδάρα και να τρώμε και να πίνουμε. Όσο και τα 2.000 αγωνικά που είναι τα γραφεία πάνω στο βορρά. Να τα λέμε αυτά για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και εμείς ζητάμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Γεια σου ρε Νικόλα Πεκτούρα, με την καφεδιά σου. Καλλιτέχνη. Πάω και λίγο πιο ψηλά, παιδιά, γιατί θα είναι πιο όμορφο. Κάτσε να το κλείσω. Πάμε. Πολύ ωραία. Ευτυχώς έχω το tag. Ενίσχυσε το κινητό με μπαταρία και έτσι απερίσκεπτα να συνεχίσω την περιγραφή χωρίς να φοβάμαι μην μου κλείσει από μπαταρία. Τρία βίντεο σήμερα, παιδιά. Τρία βίντεο γεμάτα έργα. Δεν είναι άδειο να κάνουμε ένα περιφοράτο και να δείχνουμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι με εργασίες. Με εργασίες. Μελισσανίδη, είσαι τεράστιος. Αυτό που κάνεις θα σε γράψει ιστορία πραγματικά και υπόσχομαι σε όλους σας ότι θα κάνω αυτό που σας λέω για τα σπάτα και ας φάω το τρακοσάρι. Πολλοί περιμένετε από μένα για τα σπάτα. Θα το κάνω, παιδιά. Πώς να σας το υποσχέθηκα, θα το κάνω. Και οι μοιημένοι ξέρουν τι εννοώ. Τα φιλιά και την αγάπη μου στον Χρήστο Θεωρό και στην κοπελιά του στην Αμερική. Εγγραφές στο καναλάκι του φίλου των παιδιών των πιτσιρικάδων Hip Hop Αρκιτσόπουλη. Θα το πω και αυτό πάλι. Θέλω να τους γυρίσω την αγάπη που μου δίνουν σε μένα οι πιτσιρικάδες. Και θεωρώ, παιδιά, ότι έκανα μια καλή λήψη και σήμερα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τίγκα εκάρα, υγεία, υγεία, υγεία.